Γεια σας! Αυτή την εβδομάδα θα φτιάξουμε ένα από τα πιο αγαπημένα μου snacks που είναι οι μπάρες Δημητριακών και νομίζω ότι και πολλές και πολλοί από εσάς τις αγαπάτε εξίσου. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τις τρώω. Υπάρχουν πεντανόστιμες μπάρες Δημητριακών στο σούπερ μάρκετ, το ίδιο και σε καταστήματα με βιολογικά προϊόντα, αλλά όταν έχω την ευκαιρία να φτιάξω μόνη μου, το προτιμώ γιατί επιλέγω εγώ τους συνδυασμούς από προϊόντα που μπορώ να προσθέσω μέσα και επίσης γνωρίζω και την ποιότητα των γλυκαντικών και λιπαρών ουσιών που χρησιμοποιώ. Οπότε είναι πολύ καλύτερα γιατί ξέρω, είμαι σίγουρη ότι θα μου αρέσουν και είμαι και σίγουρη για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε μπάρες Δημητριακών με raspberries και cranberries. Να σας πω ότι δύο μέρες πριν είχα φτιάξει μπάρες Δημητριακών με goji berry, cranberries και μαύρες σταφίδες. Μου ήρθε η έμπνευση από ένα δώρο που μου έκανε η φίλη μου η Έλενα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε στο σπίτι, να σας το δείξω κιόλας. Ήρθε στο σπίτι να με επισκεφτεί, είχα πολύ καιρό να τη δω και μου έφερε αυτό το κουτάκι που είναι από μια κάβα και έχει μέσα προϊόντα, ξηρούς καρπούς, διάφορα αποξηραμένα φρούτα και την ευχαριστώ πολύ. Οι φίλοι μου τώρα τελευταία όταν έρχονται στο σπίτι μου φέρνουν συνήθως αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς και διάφορα τσάι γιατί ξέρουν ότι μου αρέσουν πολύ. Και εκείνη, να σας δείξω και τι μου έφερε αυτό το άνοιξα, μου έφερε έναν 100% φυσικό χυμό ροδιού από ελληνικά ρόδια και αυτό γιατί της είπα ότι στην Κωνσταντινούπολη είχε παντού κάτι υπέροχα και ζηλευτά πραγματικά ρόδια, κατακόκκινα και μεγάλα και έστειβαν παντού χυμούς ροδιού, οπότε κάθε πρωί έπινε ένα χυμό ρόδι εκεί και επειδή της το είπα μου έφερε και ένα τέτοιο. Μου έφερε ανανά αποξηραμένο και πραγματικά τον έχω λατρέψει. Δεν είχα δοκιμάσει ποτέ ξανά τέτοιου είδους ανανά, δεν ξέρω εσείς αν έχετε δοκιμάσει ποτέ. Δεν είναι ο αποξηραμένος ανανάς που βρίσκουμε συνήθως στις κάβες, που είναι σαν ζαχαρωτό. Είναι κανονικές φέτες ανανά αποξηραμένες. Πάρα πολύ ωραίες, πολύ πλούσιες αιθητικές ίνες, αρωματικές. Πραγματικά την ευχαριστώ πολύ γιατί δεν είχα δοκιμάσει ξανά κάτι τέτοιο και μου άρεσε πάρα πολύ. Μου έφερε επίσης δαμάσκηνα που ξέρω ότι τα αγαπώ ελληνικά καβάλας με το κουκούτσι. Πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να τρώτε 5-6 δαμάσκηνα το απόγευμα και είναι πάρα πολύ καλά, πολύ πλούσιες αιθητικές είναι. Επίσης μου έφερε raspberries και έχω τρελαθεί, έχω πάει όλο το σακουλάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ, έχει μείνει μόνο αυτό εδώ κάτω-κάτω, αλλά είναι τόσο πολύ ωραία πραγματικά. Τα raspberries μου αρέσουν ακόμη περισσότερο και από τα cranberries, τα λατρεύω, είναι υπέροχα. Δυστυχώς στην κάπα που έχουμε εμείς εδώ, που φέρνει όλα τα αποξηραμένα φρούτα, δεν τα βρήκα. Οπότε, μάλλον θα τα παραγγείλω. Η κάβα που την οποία μου τα πήρε, μου είπε ότι έχει και ηλεκτρονικό κατάστημα και με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό γιατί δεν γνώριζα ότι και οι κάβες πλέον κάνουν ηλεκτρονικό εμπόριο και μου άρεσε πάρα πολύ. Η ίδια μου είπε ότι έχει ψωνίσει αρκετές φορές και εγώ τώρα που δεν βρήκα τα raspberries που έψαχνα, σίγουρα θα κάνω μια παραγγελία εκεί γιατί μου άρεσε πολύ και το πώς θα έχουν συσκευάσει, ότι όλες οι συσκευασίες ήταν κλεισμένες αεροστεγώς, έγραφαν απ' έξω τι είναι το κάθε προϊόν, γενικά πάρα πολύ ωραίο και μου είπε ότι το κατάστημα λέγεται το Φουρνάκι και μου είπε ότι το όνομά του το πήρε από το φούρνο που έχει μέσα στο κατάστημα που ψήνει ξηρούς καρπούς. Παίρνουν δηλαδή τους ξηρούς καρπούς και τους ψήνουν οι ίδιοι. Οπότε μου ακούγεται πάρα πολύ καλό, εκείνη το εμπιστεύεται, οπότε το εμπιστεύομαι κι εγώ. Και τέλος, μου πήρε και αυτό εδώ το σακουλάκι που επίσης έχουν μείνει πολύ λίγα μέσα. Είναι λοιπόν αμύγδαλα, είναι καρύδια, goji berries, cranberries και μαύρες σταφίδες. Σήμερα όμως θα φτιάξω μπάρες από raspberries και cranberries. Είναι πανεύκολη η συνταγή. Θα σας πω γρήγορα τι χρειαζόμαστε, γιατί πραγματικά αν έχετε τα υλικά μπορείτε να το φτιάξετε σε χρόνο τετέ. Θα ξεκινήσουμε με το να προθερμάνουμε το φούρνο μας στους 170 βαθμούς, 160 με 170 και θα συγκεντρώσουμε τα πράγματα. Όλη η διαδικασία κρατάει 5 με 10 λεπτά το μάξιμο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 2 κούπες νυφάδες βρώμης. Εγώ δεν βρήκα σκέτες νυφάδες βρώμης στο σούπερ μάρκετ αυτή τη φορά, γι' αυτό πήρα νυφάδες Δημητριακών, είναι ανάμεικτες. Έχει νυφάδες σίκαλης, νυφάδες βρώμης, νυφάδες ρυζιού και επίσης έχει και κάποιες
ελάχιστες όμως, νυφάδες καλαμποκιού. Και αγόρασα αυτές, εάν βρείτε σκέτες νυφάδες βρώμης, να επιλέξετε αυτές. Είναι πατημένες, όχι σπασμένες, είναι δηλαδή σαν τις νυφάδες που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε γκρανόλα. Οπότε δύο κούπες από αυτό. Θα χρειαστούμε κάποιο αποξηραμένο φρούτο. Εγώ επέλεξα να βάλω raspberries και cranberries. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα δύο. Θα χρειαστούμε μαύρη ζάχαρη, κινόα. Θα ξεπλύνουμε την κινόα μας πολύ καλά. Αυτή εδώ την έχω ξεπλύνει ήδη. Την ξεπλένουμε και την αφήνουμε να στεγνώσει. Και στη συνέχεια τη χρησιμοποιούμε. Δεν την παίρνουμε και τη βάζουμε κατευθείαν στο φαγητό μας, όπως είναι από το σακουλάκι δηλαδή. Έχω βάλει εδώ αμύγδαλα από αυτά που ήταν μέσα στο μείγμα, το Power Mix. Πήρα τα αμύγδαλα και τα έβαλα στο blender και τα έσπασα. Έχω βάλει λοιπόν μία κούπα αμύγδαλα, μία κούπα από τα καρύδια που είχε μέσα στη συσκευασία και επίσης τα έσπασα, αυτά τα έσπασα με το χέρι μου γιατί ήταν πολύ εύκολα, γιατί ήταν ολόκληρο το καρύδι. Θέλουμε 1/4 λιναρόσπορο, μέλι, θα χρειαστούμε 1/3 της κούπας μέλι, 1/3 της κούπας ταχίνι, 1/4 της κούπας λάδι καρύδας και 1/4 της κούπας καρύδα τριμμένη, ενδοκάριδο δηλαδή. Και αυτά είναι όλα τα προϊόντα που θα χρειαστούμε. Επόμενη κίνηση είναι να πάρουμε ένα μεγάλο μπολ, σαν αυτό εδώ. Να κάνω και λίγο χώρο για να μπορείτε να τα δείτε καλύτερα. Έτοιμο. Μαζέψαμε εδώ στην άκρη τα προϊόντα για να βλέπετε πιο καλά τη διαδικασία. Και τι κάνουμε, παίρνουμε όλα τα ξηρά προϊόντα, τις νυφάδες δηλαδή δημητριακών, και τις ρίχνουμε μέσα στο μπολ μας. Στη συνέχεια ρίχνουμε τους ξηρούς καρπούς, τα αμύγδαλα δηλαδή, τα καρύδια, την κοινόα. Η κοινόα, ναι, κολλάει λιγάκι επειδή την είχα ξεπλύνει, οπότε θέλει λίγο βοήθεια. Αυτό ήταν το λιναρόσπορο. Και τα cranberries. Cranberries και raspberries. Θα ανακατέψουμε πολύ καλά αυτό το μείγμα. Θα ρίξουμε και το τριμμένο, την τριμμένη καρύδα, το ινδοκάριδο δηλαδή. Και θα ανακατέψουμε πολύ καλά το μείγμα μας. Να πάνε όλα παντού. Το ίδιο μείγμα θα μπορούσε να γίνει και υπέροχη γκρανόλα. Απλά θα χρησιμοποιούσαμε το μέλι και το λάδι καρύδα στις ποσότητες που σας είχα δείξει για την γκρανόλα. Θα γινόταν υπέροχη γκρανόλα και φυσικά τα φρούτα μας θα τα βάζαμε στο τέλος αφού ψινόταν το προϊόν. Και θα προσθέσω εδώ τώρα και τη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι μαύρη και κολλάει. Ανακατεύω. Αυτό ήταν τέλος. Θα αφήσω τώρα λίγο στην άκρη τον μπολ αυτό και θα βάλω την καρύδα σε αυτήν εδώ την κούπα που έχω μέσα το μέλι, το λάδι καρύδας. Και το ταχίνι μου. Και είτε να τα βάλετε σε ένα κατσαρολάκι σε σιγανή φωτιά να μαλακώσει λιγάκι το μείγμα ή θα το βάλετε όπως εγώ τώρα πάλι σε χαμηλή θερμοκρασία, σε χαμηλή ένταση στο φούρνο μικροκυμάτων. Θα προτιμούσα να το κάνω σε μια κατσαρόλα, αλλά για να κερδίσω χρόνο τώρα για το βίντεο θα το βάλω στο μικροκυμάτων. Έτοιμο και το μείγμα μας, δεν θέλει πάρα πολύ, θέλουμε απλά να λιώσει το λάδι καρύδας για να μπορούμε να περιχύσουμε με αυτό εδώ το μείγμα τα δημητριακά, τους ξηρούς καρπούς και τα φρούτα μας. Ανακατεύω λιγάκι. Αυτό ήταν. Και τώρα θα περιχύσουμε με αυτό το μείγμα τα δημητριακά μας. Αχ, μυρίζω το ταχίνι και θυμάμαι αυτό το καταπληκτικό σουφλέ που έφαγα στην Κωνσταντινούπολη που πραγματικά είναι το ωραιότερο σουφλέ που έχω φάει στη ζωή μου. Σουφλέ από ταχίνι. Υπέροχο.
Έψαξα να βρω μια συνταγή τέτοια, σουφλέ από ταχίνι, δεν βρήκα πουθενά. Θα προσπαθήσω να το φτιάξω γιατί πραγματικά η γεύση του ήταν η ωραιότερη γεύση που έχω φάει. Και αφού ανακατέψουμε πολύ καλά το μείγμα μας, θα πάρουμε ένα ταψάκι. Μπορείτε να πάρετε ένα ταψί, όχι αναγκαστικά αντικολλητικό. Όποιο ταψί έχετε, αρκεί να του βάλετε μία λαδόκολλα για να μην σας κολλήσει. Εγώ πήρα αυτό γιατί είναι στο κατάλληλο μέγεθος, αν και θα προτιμούσα να είναι τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο, για να μπορέσω να κόψω καλύτερα τις μπάρες. Αλλά επειδή δεν έχω σε τέτοιο μέγεθος ένα τέτοιο ταψί, θα χρησιμοποιήσω αυτό. Το ρίξουμε μέσα. Αυτό ήταν. Και τώρα απλώς θα στρώσουμε το μείγμα μας ωραία ωραία. Στρώνουμε όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται, να μην είναι αλλού πιο λεπτό και αλλού πιο χοντρό. Αυτό ήταν. Το στρώσαμε ωραία ωραία και τώρα είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Θα το βάλουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Θα αρχίσει να γίνεται χρυσό στις άκρες και τότε είναι έτοιμο να το βγάλουμε από το φούρνο. Θα τα αφήσουμε να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια θα το κόψουμε και είναι έτοιμες να τις απολαύσουμε. Οπότε πάμε να το βάλουμε στο φούρνο. Και μετά από μία ώρα περίπου, οι μπάρες μας είναι έτοιμες να τις απολαύσουμε. Έχει περάσει μία ώρα από τη στιγμή που σας είπα ότι θα τις βάλουμε στο φούρνο. Οπότε τις άφησα 25 λεπτά μέσα στο φούρνο και στη συνέχεια άφησα το ταψί να κρυώσει καλά. Και όταν ήταν κρύο, τις έκοψα. Στη συνέχεια τις έβαλα πάνω σε αντικολλητικό χαρτί που είχα κόψει για να μπορέσω να τις βάλω εδώ μέσα στο τάπερ. Έχω βάλει και ένα κομμάτι χαρτί μέσα στο τάπερ και βάζω μέσα τις μπάρες μου χωρισμένες ανάμεσα με αντικολλητικό χαρτί για να μην κολλήσουν μεταξύ τους και το χαρτί το έχω βάλει για να τραβήξει τυχόν υδρατούς που μπορεί να δημιουργηθούν. Κλείνω μετά το μπολ και με ένα καπάκι και κρατάει για περίπου 5 με 6 μέρες σε πάρα πολύ καλή κατάσταση της μπάρας μας, αυτός ο τρόπος. Διαφορετικά μπορείτε να τις τυλίξετε με μεμβράνη κάθε μία μπάρα και επίσης θα διατηρηθούν πάρα πολύ ωραία. Η συνταγή αυτή βγάζει περίπου 15 μπάρες. Να σας πω ότι τη συνταγή θα την έχω βάλει και στο blog, στην περίπτωση που θέλετε να την βλέπετε, να βλέπετε όλα τα υλικά συγκεντρωμένα δηλαδή. Αυτά από εμένα. Ελπίζω να δοκιμάσετε να φτιάξετε κι εσείς και να σας αρέσουν όπως αρέσουν και σε μένα. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλες πολύ πολύ καλά.